Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά να έχουμε, γεμάτη υγεία, χαρά και τύχη. Είναι η εκπομπή Υπάρχει Λύση, όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας ο Θρασίβουλος Ομίαρης, ο φοροτεχνικός, η Μαργαρίτα Ικάρδαρη, η εργατολόγος και η Κατερίνα Φραγκάκη, η δικηγόρος. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με σημαντικές αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. Οι πλέον κερδισμένοι από τις αλλαγές είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες με ετήσια εισοδήματα μικρότερα των 20.000 ευρώ ή μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ. Ωστόσο, οι μειώσεις στη φορολογία φέτος θα είναι πιθανότατα μεγαλύτερες, καθώς η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι θα αξιοποιήσει τον όποιο δημοσιονομικό χώρο για να υπάρξει μείωση με την εισφορά αλληλεγγύης. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η μείωση θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2020. Το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνει κατά 4 μήνες το υφιστάμενο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, επιχειρήσεων, καθώς και ομόρυθμων εταιριών και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή μέχρι και 30 Απριλίου. Με την τετράμινη παράταση δίνεται μια τελευταία ευκαιρία στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους και επιπλέον σε όσους έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρμα και δεν έχουν υποβάλει την αίτησή τους, να προλάβουν να ολοκληρώσουν την αίτηση μέχρι την τελική προθεσμία. Τώρα, οι οφειλέτες μπορούν να διενεργούν τη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ανάσα για εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων αποτέλεσε η παράταση που δόθηκε από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020. Η καταβολή των τελών παρατήθηκε έως 15 Ιανουαρίου του 2020, προκειμένου οι ιδιοκτήτες των ιόταχη. Πρέπει να καταστεί βεβαίως σαφές και ξεκάθαρο σε όλους ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, κάθε πληρωμή θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβαρύνεται με πρόστιμο. Τι να περιμένουν οι συνταξιούχοι το 2020, μας εξήγησε ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Το πρώτο τρίμηνο τετράμηνο, κυρία Μίτηλη, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για τους συνταξιούχους και για τους ασφαλισμένους. Πρέπει να γνωρίζουν οι αξιότιμοι τηλεθεατές μας ότι θα έχουμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Χρονικά τοποθετείται στο τέλος του μήνα Ιανουαρίου. Δεύτερο, έχουμε την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει αυξήσεις σε αυτούς που είχαν περικοπές στις επικουρικές τους με τον νόμο Κατρούγκαλου και να τους δώσει και λίγα αναδρομικά 5 μηνών ανάλογα πότε θα ψηφιστεί ο νέος νόμος. Τρίτο, έχουμε τη μάχη των μαχών που αφορά στις 10 πρώτου 2020 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων και τις οικογένειές τους. Και τέταρτο, κυρία Μίτηλη, έχουμε νέο σύστημα εισφορών των επιτιδευματιών και των επιστημόνων. Άρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, το πρώτο τρίμηνο, το πρώτο τετράμηνο, όλο το έτος, θα έχουμε κάτι τι ενδιαφέρον. Ευχόμαστε η κυβέρνηση να συμμορφωθεί με αυτές τις αντισυνταγματικότητες που είπε ο κύριος Μπολόφης ότι έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας. Ευχόμαστε να φέρει ένα καλό ασφαλιστικό, διότι ακούμε διάφορες θεωρίες ότι το δημογραφικό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να μειώσουμε κι άλλο τις συντάξεις. Κάτι τέτοιο δεν χωράνε άλλο οι συνταξιούχοι, διότι μάτωσαν όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν μεγάλες αδικίες, κυρία Μίτηλη, μεταξύ των παλαιών συντάξεων κυρίας και των νέων συντάξεων κυρίας. Η παλιά συνταξιούχος κυρίας παίρνει 50%, η νέα με μάχη δική μας πήγε στο 70% και ούτω καθεξής τα πάρουν και αναδρομικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τις επικουρικές συντάξεις κυρίας που δεν έχουν δοθεί για αρκετές χιλιάδες κόσμο, άρα αναμένουμε πολλά για το ασφαλιστικό, αναμένουμε συμμόρφωση από την κυβέρνηση και αναμένουμε για τους παλιούς συνταξιούχους και το ευχόμαστε το ανώτατο δικαστήριο να πει ότι όντως οι συνταξιούχοι μας που τόσο πλήρωσαν, στήριξαν οικογένειες, στήριξαν άνεργα παιδιά και ούτω καθεξής, θα πρέπει κάτι της να πάρουν από την κυβέρνηση αυτή, κυρία Μίτηλη, σε ανταπόδοση αυτών που συνέβαλαν οι συνταξιούχοι. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι η εργατολόγος μας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, Μαργαρίτα μου. Καλή χρονιά, Σοφία μου. Καλή χρονιά σε όλους. Καλές ειδήσεις να μας δίνεις. Κατερίνα Φραγκάκη είναι η δικηγόρος μας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, Κατερίνα μου. Καλή χρονιά, Σοφία μου. Χαρά που ξεκινάμε αυτή τη χρονιά από τη δική σου την εκπομπή.
να ευχηθούμε στον κόσμο λιγότερα χρέη, λιγότερες οφειλές και μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα μας. Το έχουμε ανάγκη και ο κόσμος επιτέλους να νιώσει αυτή την ελπίδα που πρέπει να έρθει για αυτήν τη νέα δεκαετία, να μην έχει καμία σχέση με την προηγούμενη που είχαμε όλη αυτή την κρίση και να δούμε πάλι τον κόσμο να νιώθει καλύτερα τουλάχιστον στα σπίτια και στις τσέπες του βέβαια. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εκπομπή είστε όλοι εσείς, όπου εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901. 5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Να ξεκινήσουμε μαζί με τη Μαργαρίτα την Κάρδαρη. Θα έχουμε πολλά να δούμε σήμερα, να δούμε τι περιμένουν. Τα ευχάριστα θα πούμε. Τα ευχάριστα. Σήμερα θα λέμε μόνο ευχάριστα. Πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Να ξεκινήσουμε και να δούμε τι γίνεται και αν θα αναγνωρίζεται στη σύνταξη ο χρόνος επιδότησης του ΟΕΔ για τους άνεργους επαγγελματίες, Μαργαρίτα μου. Πολύ σωστά. Δημοσιεύτηκε πρόσφατα εγκύκλωση 55 του 2019, παραμονές πριν φύγει το έτος. Μια ευχάριστη είδηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν το χρόνο της επιδοτούμενης αναργίας, όπως ακριβώς και οι μισθωτοί. Δηλαδή, για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις να πάρουν σύνταξη, στα 62 με τα 40 έτη, μέχρι 300 ημέρες από επιδοτούμενη αναργία, μέχρι 200 όμως για τα 67, αν θα έχουν τα 15 έτη. Ό,τι ακριβώς λοιπόν ορίζεται και για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν προσμετράται στο ποσό της σύνταξης, οι μέρες αυτές δεν δίνουν δηλαδή ανταποδοτική σύνταξη, προσμετρώνται όμως για τη συμπλήρωση των ημερών εργασίας και για την εθνική σύνταξη. Επίσης, όπου υπάρχει δυνατότητα για μειωμένη σύνταξη, προσμετρώνται και οι μέρες ανεργίας. Όποια τα ευεργετήματα και για τους μισθωτούς, τα ίδια και για τους μη μισθωτούς. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ευαγγελία. Σας ακούμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα μια πληροφορία. Βεβαίως. Είμαι συνταξιούχος, ήμουνα συνταξιούχος του ΟΓΑ 10 χρόνια. Μάλιστα. Ο σύζυγος ήταν αστυνομικός και έχει τώρα 7 χρόνια φύγει. Μου έδωσαν ένα μέρισμα της συντάξεως του σύζυγου. Μου έκοψαν όμως τη γεροντική σύνταξη, τα 320-40 πόσα είναι ευρώ. Και θέλω να με ενημερώσει ο κύριος Μητρόπουλος ή ένας από εσάς. Δεν είναι και τώρα. Είναι σήμερα κοντά μας. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τις συντάξεις. Γεια σας και καλή χρονιά. Δυστυχώς. Να είστε καλά. Δυστυχώς αυτό ορίζει ο νόμος όταν παίρνετε αυτό το επίδομα του ανασφάλιστου υπερήλικα και δικαιούστε κάτι άλλο από το δημόσιο, υπερισχύει η άλλη σύνταξη. Συνεπώς αυτό θα περικοπεί. Άρα σωστά έγινε η περικοπή, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, εφαρμόστηκε η νομοθεσία. Θα πάρετε αυτή τη μικρή διαφορά. Τη συντάξεως του συζύγου. Θα πάρετε τη σύνταξη του συζύγου και από τη δική σας θα υπάρξει αυτή η μείωση, ό,τι ποσό ελάχιστο έχει απομείνει. Μα τα 340 που έπαιρνα για γύρας και αγροτική, μάλιστα, τα κόψαν κυριολεκτικά και μου στείλαν από το λογιστήριο να γυρίσω και 360 τόσα ευρώ πίσω επειδή έπαιρνα έναντι τη σύνταξη. Δυστυχώς αυτό ορίζει ο νόμος. Δεν μπορείτε να... Δυστυχώς εφάρμοσαν την νομοθεσία και γι' αυτό θα πρέπει και να επιστρέψετε αυτή τη διαφορά. Από τη στιγμή που πήρατε την σύνταξη λόγω θανάτου, θα έπρεπε να περικοπεί η άλλη σύνταξη η δική σας. Τώρα στη σύνταξη του συζύγου μου βάλανε 3 ευρώ παραπάνω. Εντάξει, είναι ελάχιστη διαφορά, είναι ίσως και από κάποιο φόρο. Δυστυχώς, όπως σας είπα, είναι νόμιμες αυτές οι ενέργειες και θα πρέπει να επιστρέψετε τα χρήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεθεάτριά μας. Έχουμε την κυρία Ελένη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Ήθελα να πω το εξής. Σας ακούμε, κυρία Ελένη. Ναι, το θέμα είναι με το τσά που παίρναμε τα φάρμακα δωρεάν και τώρα δεν τα παίρνουμε. Ναι, είναι ένα πρόβλημα, βέβαια. Είναι ένα πρόβλημα γιατί είχατε το δικαίωμα να έχετε τη δωρεάν είχαμε αυτή. Είχαμε το ΕΚΑΣ, μας κόψαν το ΕΚΑΣ και τώρα δεν παίρνουμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Θα δούμε πώς θα ρυθμιστεί το θέμα. Δεν είμαστε σε θέση να σας δώσουμε μια απάντηση αυτή τη στιγμή. Είναι δίκαιο το αίτημά σας. Έχει υποθεί και πολλές φορές από την εκπομπή. Θα το δούμε όμως αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δυστυχώς λόγω του ότι... Αναμένουμε. Περιμένουμε, ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Επίσης, καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στην κυρία Φροσύνη, να καλησπερίσουμε, είναι κοντά μας ο Θρασίβουλος Ομήρης, ο φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, καλή χρονιά, Θρασίβουλε. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Είναι μεγάλη χαρά, έτσι, η πρώτη εργάσιμη μέρα τώρα να έρθουμε στην εκπομπή. Εδώ πρώτη εκπομπή. Εδώ είμαστε κοντά. Και να δίνουμε και λύσεις. Θα βρούμε λύσεις και βεβαίως θα δούμε και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για το 2020. Γι' αυτό θα μας τα πεις όλα αναλυτικά. Ναι, ναι, σήμερα δεν λέμε ότι θα πληρώσουμε, μόνο ότι θα πάρουμε. Έχουμε την... Η κυρία Φροσύνη, καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, να είστε καλά, καλή χρονιά. Να πω το εξής, είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και μου κόψαν 30 ευρώ από τη, που πήγα να πάρω τη σύνταξή μου. Πήγα στο Γενικό Λογιστήριο, μου είπαν ότι είναι παρακράτηση φόρου. Και εγώ τους είπα ότι είπαν, από όπου και να προέρχεται, από ό,τι ακούω και στη τηλεόραση, δεν πρόκειται να κοπεί το παραμικρό, έτσι λένε. Εδώ από το 21 πάει στο 9, όπως το λένε. Εγώ είμαι από 10 μέχρι 20 και δεν γίνεται καμία μείωση φορολογικά. Γιατί μου γίνεται αυτή η παρακράτηση? Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται για περικοπή σύνταξης από τμήμα σύνταξης. Όχι, παρακράτηση είναι από φόρου, μου είπαν. Γιατί μου δίναν πριν 80 και τώρα μου το πήγαν στο 62. Ναι. Αλλά με αυτά που ακούω από εκεί που λέτε εσείς, θα ήταν σωστό να το κάνουν. Κύριε Μιαρή, εδώ μας λέει η κυρία για παρακράτηση στην φόρου στη σύνταξή της. Ναι. Κοιτάξτε, αλλάξανε οι συντελεστές, αλλά αυτοί θα ισχύσουν με το νέο έτος. Ήταν όμως προκαταβολή η σύνταξη του νέου. Παίζει κάποιο ρόλο αυτό? Αν μήπως... θέλετε, αφήστε το τηλέφωνό σας να το δει αναλυτικά και ο κύριος Μιαρή στο τέλος εκπομπής να μας πείτε τα ποσά και να δούμε τι έγινε ακριβώς, έτσι όπως σας λένε, για να το δούμε αναλυτικά για να μην καθυστερούμε τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι συνεργάτες θα κρατήσουν το τηλέφωνό σας. Να καλησπερίσουμε και την κυρία Βίκη. Κυρία Βίκη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς, εύχομαι το καλύτερο. Να μιλήσω? Βεβαίως. Ναι, είμαι δημοτικός υπάλληλος, έχω 32 χρόνια. Μάλιστα. Στην αρχή είχα ένα χρόνο με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσλήφθηκα, μετά είχα 2 τετράμινα και μετά έγινα μόνιμη το 92. Τώρα έχω 32 χρόνια υπηρεσίας. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? Είχατε ανήλικο παιδί στο 2010, όχι, τη διάταξη δηλαδή της μητέρας με το ανήλικο, δεν θα την εξετάσουμε σε καμία περίπτωση. Δεν έχω ανήλικο, είμαι άγαμη. Ωραία, θα δείτε τα 35 πότε, έχετε παιδιά? Όχι, είμαι άγαμη. Θα δείτε λοιπόν τότε την 25ετία, αν την είχατε συμπληρώσει στο 2010, παίρνετε τη μειωμένη σύνταξη στα 60. Ναι. Και μετά για την πλήρη σύνταξη ψάχνουμε πότε θα συμπληρώσετε τα 35 έτη. Εφόσον δεν έχετε να εξαγοράσετε κάτι, πιστεύω ότι σας οδηγεί με βάση τους πίνακες του νόμου 43-36. Στον πίνακα 1 θα ψάχνετε εσείς πότε γίνεστε, πότε συμπληρώνετε τα... Με συγχωρείτε. Όταν θα είμαι 55 χρονών, θα έχω 35 χρόνια υπηρεσία. Μάλιστα. Θα μπορώ να φύγω το έτσι κι αλλιώς εσείς θα φτάσετε στα 62 με τα 40 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν σας συμφέρει αυτή η προϋπόθεση. Στα 55 δεν μπορείτε να πάρετε παρά μόνο τη μειωμένη, όπως σας είπα, δεν σας συμφέρει. Σας συμφέρει να προσθέτονται έτη στην ασφάλιση και να φτάσετε στα 62 με τα 40 που θα έχουμε και πολύ καλύτερους συντελεστές με το νέο νόμο που θα ψηφιστεί. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα μαζί με την Κατερίνα τη Φραγκάκη να δούμε τι γίνεται και στις ρυθμίσεις. Είμαστε σε μία περίοδο. Οι πληστηριασμοί, βεβαίως τα λέγαμε και πριν μπούμε στην εκπομπή, Κατερίνα, θέλουν προσοχή γιατί γίνονται καθημερινά και πρέπει να προσέχουμε γιατί βρίσκονται αντιμέτωποι όλοι οι οφειλέτες και εκεί πλέον δεν υπάρχουν ούτε διαπραγματευτικά όπλα, αν φτάσουμε σε αυτό το τελικό στάδιο και είναι δύσκολα ακριβώς τα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι και σήμερα ξεκινήσαμε στα δικαστήρια 2 του μηνός να δίνουμε μάχες στα ακροατήρια, προκειμένου να διορθώνουμε τα προγράμματα πληστηριασμών. Είναι κάτι πάρα πολύ συχνό, το οποίο βλέπουμε ότι οι τράπεζες
αναφέρουν ένα πολύ χαμηλό ποσό στην κατασχετήρια έκθεση, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να προβούμε σε αυτήν την δικαστική διαδικασία, προκειμένου να διορθωθεί η πράξη, η κατασχετήρια έκθεση και να αυξηθεί η τιμή πρώτης προσφοράς, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να μπορέσει ο δανειολήπτης να έχει ένα σωστό ποσό στην κατασχετήρια έκθεση, ώστε όταν βγει από στον πληστηριασμό το ακίνητο αυτό, τουλάχιστον είτε να πάει αργότερα η όλη διαδικασία, είτε να βγει στην ορθή εμπορική αξία που έχει το συγκεκριμένο ακίνητο. Το θέμα είναι, όπως είπες και εσύ, Σοφία μου, προηγουμένως, ότι δεν πρέπει τα πράγματα να τα αφήνουμε τελευταία στιγμή. Διότι αν τα αφήσουμε τελευταία στιγμή, τα όπλα μας, τα διαπραγματευτικά, είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχουμε, αν όταν δούμε ότι υπάρχει πραγματική αδυναμία, προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να ρυθμίσουμε την οφειλή μας. Και το σημαντικό είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι βλέπουμε πολλές εισπρακτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την διαχείριση των συγκεκριμένων δανείων, να έχουν πλέον μια πολύ επιθετική στρατηγική, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης, εφόσον έχει κοκκινήσει το δάνειό του, να μην μπορεί ουσιαστικά να βρει μια βιώσιμη λύση. Αντιθέτως, η πρόταση που δίνεται από την τράπεζα να είναι τέτοια που να οδηγεί το συγκεκριμένο πρόσωπο να πάρει πλέον την απόφαση ότι το καλύτερο δυνατό είναι ο πληστηριασμός, και να χάνει το σπίτι του και να λέει πολλές φορές ότι καλύτερα έτσι παρά να δώσω όλα τα χρήματα που ζητάει η τράπεζα. Mm-hmm. Όμως μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα θα προσπαθήσει να ικανοποιηθεί και από τα υπόλοιπα ακίνητά μας. Το έχεις πει πάρα πολλές φορές και ο κόσμος δεν το γνωρίζει, δυστυχώς. Ακόμα αγνοούν ότι και αν βγει στον πληστηριασμό με μια τιμή προσφοράς, ας πούμε, 100.000 ευρώ και ουσιαστικά χρωστάμε 200.000 ευρώ, η τράπεζα θα πάει πάνω στα υπόλοιπα ακίνητα για να μπορέσει να ικανοποιηθεί μέχρι τελευταίου ευρώ. Ως εκ τούτου, βεβαίως, θα πρέπει... Γιατί μετά και μετά θα μείνω λίγο στις εταιρείες διαχείρισης και σε όλες αυτές που παίρνουν, γιατί πολλοί μας σε ρωτάνε, δεν ξέρουμε πού έχουν πάει αυτή τη στιγμή, πώς τα δάνειά τους. Πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε, έχουμε περιθώρια διαπραγμάτευσης ή πρέπει να ακολουθούμε ό,τι μας ζητήσουν. Πρέπει και να τα πούμε να όλα αυτά, Σοφία μου, βεβαίως, να γνωρίζει ο κόσμος πώς θα διαπραγματευτεί και τι πρέπει να κάνει εγκαίρως. Έχουμε τους τηλεθεατές και βεβαίως δεν θα πάω σε διάλειμμα πριν πάμε στο Θρασίβουλο το Μία να μας πει και ποιοι είναι οι κερδισμένοι στην φορολογία για το 2020. Έχουμε την κυρία Γιάννα, καλησπέρα σας. Πάμε στον κύριο Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, κύριε Νίκο. Επίσης. Σας ακούμε. Είμαι συνταξιούχος στο ΤΣΑΡ. Μάλιστα. Και μου δίνουν από εισβήρωση 386. 27 χρόνια υπηρεσία. 486 με 27 χρόνια. 386. Α, 386, είστε, μάλιστα. Είστε με την προσωρινή σύνταξη. Γεια σας και χρόνια πολλά. Όχι, δεν είμαι από το 2011. Από το 2011. Πόσα έτη είχατε? 27 χρόνια. Και 300 έτη μαϊνωρητήκα. Πολύ μικρό το θεωρώ το ποσό που παίρνετε. Δυστυχώς, και εγώ το ίδιο. Το αρχικό ποσό, το μεικτό ποσό στην απόφαση συνταξιοδότησης πόσο 412, ήταν? 412. 412. Κοιτάξτε, στο ΤΣΑ πράγματι καταβάλατε χαμηλότερες εισφορές και έβγαιναν χαμηλά, χαμηλά ποσά στη σύνταξη. Όχι, η εισφορά ήταν τελευταία. Από το 7 και μετά ήταν το ίδιο, γιατί ενταχθήκατε στον ΟΑΕ, αλλά πριν το 7 ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τις εισφορές του που κάποιος είχε τέβε. Επίσης δεν είχατε και τη βασική σύνταξη τα 220 ευρώ, δηλαδή σε σχέση με κάποιον που ήταν από το ΤΕΒΕ, είχατε μία διαφορά στη σύνταξη τουλάχιστον 200 ευρώ. Αλλά το βλέπω πολύ χαμηλό το ποσό. Αφήστε λίγο το τηλέφωνο να ελέγξουμε λίγο την απόφαση. Μάλιστα. Κάποια στιγμή να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Το έχετε κρατήσει το τηλέφωνο μου? Μάλιστα, θα το κρατήσουν οι συνεργάτες και θα επικοινωνήσουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ τον τηλεθεατή μας. Πάμε τώρα στο Θρασίβουλο το Μίαρι να δούμε ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Στη συνέχεια, μετά το διάλειμμα, θα σας δείξουμε και κάρτες. Αλλά να κάνουμε έτσι, να φτιάξουμε ένα πλαίσιο. Οι κερδισμένοι του 2020, φορολογικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη μάζα. Επειδή έχουμε τον εισαγωγικό συντελεστή στο 9% από 22, οι κερδισμένοι θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν αφορολόγητο, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτοί κερδίζουν το μεγαλύτερο ποσό. Έχουμε δει στα προηγούμενα χρόνια και το έχουμε συζητήσει ότι πολλοί κλείσαν τα μπλοκάκια τους.
πλέον ο εδεδειγμένος τρόπος και με την αλλαγή του ασφαλιστικού, δηλαδή ότι θα συνυπολογίζεται, Σοφία, ό,τι καταβάλλεται ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχουμε διπλή πλέον ασφάλιση, όπως είδαμε στα προηγούμενα χρόνια, που είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και στον κλάδο στο δικό σας, από τη στιγμή που κάποιος θα ήταν μισθωτός και έκανε παράλληλα και μία ατομική επιχείρηση, χρειαζόταν να παίρνει απαλλαγή κάθε χρόνο και να έχει 25 αίσθημα το χρόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε την απαλλαγή. Mm-hmm. Διαφορετικά βρισκόταν σε έκπληξη, γιατί είχε διπλές εισφορές να καταβάλει. Αυτό λοιπόν φεύγει και δεν είναι ο νόμος κατρούγαλου μόνο, γιατί αρκετά έχουμε ακούσει για αυτό το νόμο, που όντως ήταν ένας επαχθής για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί συνέδε εισόδημα με ουσιαστικά ασφαλιστική κλάση. Το εισόδημα, δηλαδή όσο περισσότερο εισόδημα βγάζαμε, τόσο περισσότερες εισφορές, και αυτές δεν υπήρχαν και απαλλαγή όταν συμμετείχαμε σε κεφαλαιοχικές εταιρείες. Να πούμε λοιπόν τώρα κάποια πράγματα. Τι έχουμε σαν καινούριο. Θα μου το πεις μετά τους δύο τηλεθεατές, γιατί τα έχουμε ετοιμάσει και σε κάρτες για να τα καταλάβουμε όλοι και να μας τα πεις αναλυτικά. Πάμε στην κυρία Γιάννα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, κυρία Γιάννα. Ευχαριστώ επίσης. Να σας πω, θέλω να ρωτήσω, είμαι 59 χρονών. Μάλιστα. Έχω 4.800 ένσημα. Μάλιστα. Δουλεύω ακόμα, παίρνω μεικτά 740 ευρώ. Πότε μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη και πόσο? Το πόσο είναι ένα συνδυασμός πολλών παραγόντων, έχει να κάνει με τις μεικτές αποδοχές από το 2002 μέχρι και τη στιγμή που θα καταθέσετε αίτηση για σύνταξη. Το πότε όμως μπορούμε να σας το πούμε. Θα πάρετε στα 62, εφόσον συνεχίζετε εργαζόμενοι, διατηρείτε ενεργό ασφαλιστικό δεσμό, θα είναι μειωμένοι, γιατί απαιτούνται και ανά 100 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία. Δεν χρειάζεται και δεν μπορείτε να εξαγοράσετε κάτι. Την πλήρη σύνταξη την παίρνετε στα 67. Πόση διαφορά θα είναι μειωμένη με την πλήρη? Με το καθεστώς που ισχύει σήμερα είναι 115 ευρώ περίπου. Ναι. Αλλά θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και πιστεύουμε ότι θα είναι παραπάνω. Θα ευνοεί πιο πολύ την στα 67. Θα είναι καλύτερα να μην πάρετε μειωμένη σύνταξη σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει για το νέο ασφαλιστικό. Η μείωση θα έχει να κάνει με ολόκληρο το ποσό και όχι με το κομμάτι της εθνικής που ισχύει σήμερα. Εγώ θα σας έλεγα, αν ήσασταν σήμερα 62, με αυτά που μου είπατε, θα παίρνατε περίπου 400 ευρώ. Αν βγαίνατε σήμερα. Εάν άλλαζε το καθεστώς. Εξαρτάται τις αποδοχές που θα έχετε, πόσα αίτη ακόμη θα συμπληρώσετε. Αν την τελευταία πενταετία έχω περισσότερες αποδοχές. Ναι, το σύνολο βέβαια, για να υπολογίσουμε τη σύνταξη, είναι ο μέσος μεικτός μισθός από το 2002. Σίγουρο είναι βέβαια ότι όσο προσθέτετε ένσημα ημέρες εργασίας και με μεγαλύτερες αμοιβές, είναι προς το συμφέρον σας. Θα σας έλεγα, με το καθεστώς που είστε σήμερα στα 67, είναι περίπου 150 με 200 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή θα πηγαίνατε γύρω στα 600. Αλλά περιμένουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα, όχι βέβαια για τα χαμηλά έτη όπως είστε εσείς, για λιγότερα από τα 33 έτη. Σίγουρα όμως το ποσό της μείωση είναι αυτό που θα παίξει κάποιο ρόλο. Αν πάτε για την πλήρη σύνταξη, θα είστε με καλύτερο ποσό σύνταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Κώστα. Καλή χρονιά, κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά να έχετε και εσείς. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία είναι, εγώ σε λίγο καιρό βγαίνω στη σύνταξη. Σε λίγο. Μάλιστα. Πόσο ΕΦΚΑ πρέπει να πληρώνω για το μέχρι να βγω στη σύνταξη στο κράτος? Η μία ερώτηση. 40 χρόνια, 42 χρόνια δουλειά έχω και πάλι θα μπορώ να βγω ήδη στη σύνταξη. Εάν βγω στη σύνταξη και κρατήσω τη δουλειά μου, αν θα παίρνω το 70% της σύνταξης και αν θα μπορέσω να μου τα πλασμα... κάποια χρόνια, γύρω στα 800 ένσημα έχω, τα οποία είναι διπλά χρόνια που δεν μου τα προσμετράνε τώρα, αν θα μου τα προσμετρήσουν στη σύνταξη όλα θα βγω. Ωραία, να ξεκινήσω από το τελευταίο λοιπόν. Αυτά τα παράλληλα χρόνια που έχετε θα τα προσμετρήσουν στη σύνταξή σας. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Το τι πληρώνετε τώρα είναι
Με το σύστημα που θα έχουμε από 1η-1η-2020 θα μπορείτε να επιλέξετε την ασφαλιστική κατηγορία. Είστε πολύ κοντά στη σύνταξη, όμως έχετε ήδη διαμορφώσει περίπου το ποσό της σύνταξης. Στα 62 λοιπόν με τα 40 έτη την πλήρη σύνταξή σας. Κάποια άλλη ερώτηση είχατε, δεν τη από θυμάμαι τη δεύτερη. Από τη μείωση. Πέρασε, η μείωση, ωραία. Ναι, βεβαίως. Ωραία, γιατί ακούμε και... Φυσικά. Φυσικά. Για τη μείωση, λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι μπορείτε να συνεχίζετε εργαζόμενος με μείωση 60%. Με συγχωρείτε. 70 ή 60. 60 είναι σήμερα, κύρια και επικουρική. Οι μισθωτοί ακούγονται έχουν και επικουρική. Ακούγονται βέβαια και σενάρια να μειωθεί αυτό το ποσοστό. Ναι, ναι, έχουμε ακούσει από επίσημα χείλη και το πιστεύουμε και περιμένουμε η μείωση να γίνει 30% από το 60. Για το, με βάση το νέο νομοσχέδιο που θα έχουμε. Και πιστεύω να ισχύσει και αναδρομικά. Θα δούμε αυτό τι θα συμβεί. Πάντως θα έχουμε χαμηλότερο ποσό στη μείωση για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και κάτι που είναι απόλυτα δίκαιο βέβαια. Και καμία παρακράτηση. Αυτό θα ήταν το σωστό. Ωραία. Σήμερα όμως είναι το 60%. Το κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ σαν έφτα τώρα από τον Γενάρη, Φλεβάρη που δεν έχει βιώνει, θα πληρώσω ό,τι θέλω. Γιατί βγαίνω σε ένα χρόνο, ξέρω αν θα βγω το αργότερο σε ένα χρόνο. Στην σύνταξη μπορώ να πληρώνω αυτό το χρόνο. Εσείς θα ακολουθήσετε το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που θα ψηφιστεί. Έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε νέες κατηγορίες, θα κάνετε την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας την οποία εσείς επιθυμείτε. Άσχετα αν έχω 40 χρόνια δουλειά πριν. Είναι άσχετο αυτό που ισχύει για τα 40 χρόνια σήμερα, είναι ότι πληρώνετε τον κλάδο σύνταξης αν επιθυμείτε κατά 50% λιγότερο, μόνο τον κλάδο σύνταξης. Αυτό πιστεύω να εξακολουθήσει να ισχύει. Αλλά το τι ακριβώς θα πληρώσετε θα περιμένουμε το νέο νομοσχέδιο να δούμε σε ποια κατηγορία θα ενταχθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901, 5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attikatv.gr. Πάμε μαζί με τον Θρασίβουλο Τομίαρη να δούμε αυτές τις φορολογικές αλλαγές. Έχουμε ετοιμάσει και κάρτες για να δούμε τους κερδισμένους του 2020 και βεβαίως τι να περιμένουμε. Και ξεκινάμε παρακαλώ πολύ να δούμε τη μείωση του συντελεστή, το είπαμε και πριν από λίγο, στη φορολογία εισοδήματος, στις εταιρείες καθώς και στα λοιπά νομικά πρόσωπα, από το 28% στο 24%. Τέσσερις μονάδες, Σοφία, είναι πολύ σημαντική η μείωση. Βέβαια, να πω ότι η πρόβλεψη είναι στα επόμενα 2 χρόνια να φτάσουμε στο 20% εκεί που ήταν και παλιότερα, αλλά αυτό δεν βλέπω να γίνεται εφικτό, γιατί δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μετά και από όλη την αναδιανομή του κοινωνικού μερίσματος, για να βάλω μια τελεία, που ήταν πολύ ελάχιστο. Βέβαια, πιστεύω ότι η μείωση αυτή θα βοηθήσει πάρα πολύ τις εταιρείες. Θα γίνουν καινούργιες επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να υπάρχει η προοπτική του σαφέστατου φορολογικού δικαίου. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το να ψηφίσουμε ένα νόμο, μάλιστα, αλλά και από τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Είναι εδώ και έγκριτες δικηγόροι να μας το πούν πόσο σύντομα απονέμεται η δικαιοσύνη, η κυρία Φραγκάκη, γιατί αυτό είναι το πάγιο αίτημα ουσιαστικά των εταιριών που θέλουν να επενδύσουν. Όταν έχω δίκιο, πόσο γρήγορα θα τελειώσω το θέμα μου με το δημόσιο και τι φόρο θα πρέπει να πληρώσω τελικά. Είδαμε και τη μείωση. Είδαμε και τη μείωση του φόρου, αναφερόμαστε στα μερίσματα, από το 10 στο 5%. Και αυτή γενναία η μείωση, να πω ότι ήταν 15% και πήγαμε στο 5%, τώρα και πολλοί που έχουν μερίσματα από το εξωτερικό θα πρέπει να τα φέρουν, θα πρέπει να κάνουν διανομή, έτσι ώστε να τονωθεί και κάπως η αγορά και να μπορούν να μπουν και χρήματα, έτσι ώστε να επενδυθούν στην Ελλάδα. Άρα, να σταματήσουμε πλέον να μην διανέμουμε από τις εταιρείες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για τους Έλληνες φορολογικούς
κατοίκους. Το 5% είναι πολύ μικρή φορολογία για να κατέχουν νόμιμα τα χρήματα και να μπορέσουν να τα επανεπενδύσουν χωρίς προβλήματα στην ελληνική αγορά. Τώρα, μετά την κυρία, πάμε στα επόμενα. Σε πολύ λίγο, μετά την κυρία Ειρήνη, θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων, όπως επίσης πολύ μας ρωτάτε και για αυτή την πάγια ρύθμιση που πλέον είναι έως 24 και έως 48 δόσεις. Να καλησπερίσουμε την τηλεθεάτριά μας. Σας ακούμε, κυρία Ειρήνη. Ναι, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Θέλω να την ρωτήσω την κυρία Γιώργα το λόγο. Μάλιστα. Εγώ παίρνω σύνταξη κυρίας από το 9. Είχαν κάνει τότε, επειδή ήταν, είχε διαδοχική ασφάλεια ο σύζυγος, και είχαν κοπεί 1.500 ένσημα από το ένα ταμείο. Τώρα με τον καινούριο νόμο αυτά προσμετρούνται στη σύνταξη? Δεν θα προσμετρηθούν από μόνα τους. Καλό θα είναι να κάνετε μία αίτηση. Εμείς θεωρούμε, έχουμε πει εδώ από την εκπομπή πολλές φορές, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου, ότι η συγκεκριμένη διάταξη που είναι ευνοϊκή δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στους συνταξιούχους από 13 Μαΐου του 2016 και μετά. Να κάνετε μία αίτηση να προσμετρηθούν. Θα πάτε στην υπηρεσία από την οποία παίρνετε σύνταξη και εκεί θα δηλώσετε την ασφάλιση που έχετε από τον άλλο φορέα. Ναι. Και πιστεύουμε ότι δεν έχουμε ακόμη απαντήσεις, έχουμε καταθέσει εμείς διάφορα αιτήματα. Πιστεύουμε όμως ότι θα υπάρξει μια επέκταση της ευεργετικής αυτής διάταξης και για σας. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Εγώ έχω 13, παρά 4 μήνες 13 χρόνια ασφάλιση δική μου. Είμαι στα 63. Όταν πάω στο όριο της ηλικίας 67, τι μπορώ να κάνω με αυτά τα 700 ένσημα που μου λείπουνε? Μόνο προαιρετική ασφάλιση μπορείτε να κάνετε, να τα συμπληρώσετε να γίνουν 15. Δεν μπορείτε να εξαγοράσετε. Α, μάλιστα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανεργία αν έχετε ή επιδοτούμενη ασθένεια την τελευταία δεκαετία πριν από τα 67. Μόνο γέννησα για παιδιά μόνο? Είναι μικρός ο χρόνος αυτός από την επιδότηση μητρότητας, περίπου 60 ημέρες. Θα προσμετρηθούν αυτά, αλλά είναι μικρός ο χρόνος. Δεν μπορείτε να εξαγοράσετε όμως εσείς. Αλλά είναι κρίμα να χάσετε μια σύνταξη για να μην και να πετάξετε αυτά τα 13 χρόνια. Συμπληρώστε προϋποθέσεις με προαιρετική ασφάλιση. Α, μάλιστα, προαιρετική ασφάλιση. Και τι θα κοπεί από τη σύνταξή μου δηλαδή? Ήδη δεν έχετε, μετά την τριετία δεν έχει κοπεί, δεν δουλεύατε? Όχι, δεν δούλευα, όχι. Ωραία, θα γίνει το μισό, θα αν πάρετε μισό. Δική σας, ακριβώς. Όχι το 30% που λένε με τον καινούριο νόμο δηλαδή. Όχι, όχι, δεν είναι το 30%, το μισό είναι. Μάλιστα. Ήδη είχε κοπεί το 30%. Γι' αυτό σας ρωτάω. Είχε κοπεί μετά την τριετία, γιατί κάπως εργαστήκατε λίγο διάστημα? Όχι, δεν εργάστηκα καθόλου. Απλήρω τη χειρία με το 30% κομμένο πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν θεωρείται αυτό κομμένο το 30%, γιατί μία ολόκληρη σύνταξη λόγω θανάτου είναι το 70% του θανόντα. Κάνουμε αυτή την παρεξήγηση, ας το πούμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι ολόκληρη η σύνταξη. Το 70% που σας έδωσαν, δηλαδή το μείον 30%, ήταν ολόκληρη σύνταξη. Τώρα, από αυτή τη σύνταξη που παίρνετε, αν πάρετε δική σας, θα κοπεί στη μέση. Θα πάρετε το 50%. Α, θα το κοιτάξω να δω τι γίνεται τότε. Εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτό πάντως είναι να το ξέρουν. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το έχουμε εξηγήσει. Λαμβάνει λοιπόν το 70% της σύντασης του θανόντα και θεωρείται ολόκληρη την πρώτη τριετία. Και μετά, αν εσείς μετά την τριετία εργάζεστε και έχετε δηλαδή, όχι, αν έχετε δική σας σύνταξη, κόβεται λοιπόν στο 50%. Και ήταν, θυμάστε που τα λέγαμε και εδώ, πλέον με το νέο καθεστώς της συντάξης κυρίας, ήταν 50 και έγινε και αυτό 70%, όπως που και πήρατε τη διαφορά των αναδρομικών τους μήνες που είχαμε αναφέρει. Πάμε να συνεχίσουμε, παρακαλώ πολύ, με την επόμενη κάρτα για να δούμε τις αλλαγές στην φορολογία των εισοδημάτων από μισθούς συντάξεις, καθώς και από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και θα δούμε λοιπόν ότι υπάρχει καθιέρωση του εισαγωγικού συντελεστή, Θρασίβουλε, του μειωμένου από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Ναι, και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά και είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που το έχουμε και αυτό το συντελεστή και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Ξέραμε ότι το αφορολόγητο προσαρμόζεται μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Πλέον έχουμε το νέο συντελεστή και για ελεύθερους επαγγελματίες για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Βέβαια έχουμε και αλλαγή και στην επόμενη κλίμακα, μείωση κατά μία μονάδα με τον τελικό
συντελεστή να διαμορφώνεται από το 45% στο 44%. Και αυτό ουσιαστικά βοηθάει. Πηγαίνουμε σε μία εξομάλυνση, να το πω εγώ, των σχέσεων των πολιτών με την φορολογική αρχή. Βέβαια, να πούμε και κάποια άλλα στο χρόνο που μας απομένει, γιατί δεν θέλω να πάρουμε, να δούμε το τι αλλάζει. Το πρώτο μέτρο που αλλάζει και για μένα είναι βασικό είναι η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες οικοδομές, καθώς και σε αυτές, οι οποίες η οικοδομική άδεια έχει βγει από το 2006 που εφαρμόστηκε ο νόμος. Mm-hmm. Αυτό θα δώσει μια σημαντική τόνωση στην αγορά, γιατί είναι πάρα πολλά τα νέα ζευγάρια που ουσιαστικά βοηθούνται από οικογένειες για να μπορέσουν να πάρουν μια κατοικία, οπότε τώρα θα έχουν την επιλογή να πάρουν μια νεόδμητη χωρίς το ΦΠΑ. Να πω βέβαια ότι υπάρχει και απαλλαγή και ισχύει για όσους ρωτάνε της πρώτης κατοικίας που μπορούν να απαλλαχθούν πλήρως και από το φόρο μεταβίβασης που αυτή τη στιγμή είναι στο 3%. Έχουμε καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για φέτος, το οποίο θα βοηθήσει αρκετά τις επιχειρήσεις. Βέβαια, να δούμε ότι το σύστημα θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί έτσι ώστε να περνούν όλες οι συναλλαγές στο σύστημα και να μην έχουμε προβλήματα με τους συναλλασσόμενους, γιατί διαφορετική αντιμετώπιση θα έχουν οι μικρές εταιρείες και οι μικροεπαγγελματίες από ότι ουσιαστικά οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή σε άλλο χρόνο θα ενημερώνουν τις καταστάσεις. Αυτό θα το δούμε μέσα στο έτος. Έχουμε μείωση ουσιαστικά του συντελεστή σε βρεφικά είδη και σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου και σε κράνη μοτοσυκλατιστών. Επίσης, έχουμε μία σημαντική αλλαγή για τις επιχειρήσεις. Οι παροχές σε είδος πλέον πηγαίνουν σε μια πιο λογική μορφή. Οι παροχές σε είδος είναι είτε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος και ανήκει στην επιχείρηση, είτε είναι επιδόματα τα οποία λαμβάνει. Πλέον πάνω από 300 ευρώ θα έχουμε το συντελεστή φορολογίας και επιβάρησης και θα γίνεται προς αύξηση στο μισθό. Σε πολύ λίγο θα δούμε και για την πάγια ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων, θα τα δούμε αναλυτικά. Θα δούμε όμως και αυτό το πολύ σημαντικό με την Κατερίνα τη Φραγκάκη, τι γίνεται με τις εταιρείες διαχείρισης. Ωραία, πάμε στην Κατερίνα τη Φραγκάκη να δούμε. Α, μετά τον κύριο Γιώργο θα δούμε για τις εταιρείες. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά να έχετε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μια ερώτηση στην κυρία Εργατολόγο θα ήθελα να κάνω για τη σύζυγό μου. Κύριε Κάρδαρη, βεβαίως. Ναι. Η σύζυγός μου έχει 15 χρόνια ένσημα. Έχει σταματήσει να εργάζεται από το 2002. Το πρώτο εξάμηνο είναι τα τελευταία της έτη. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη και τι μπορεί να κάνει? Καλή χρονιά κύριε Γιώργο. Μόνο στα 67, εφόσον έχει σταματήσει και εφόσον έχει ήδη πραγματοποιήσει 15 έτη, μόνο στα 67, την πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί στα 15 έτη. Και πώς θα βγει η αναλογικότητα της σύνταξης, εφόσον η σύνταξη λένε ότι βγαίνει από το 2002 και ένθεν? Έχουν τρόπο να υπολογίσουν τα προγενέστερα χρόνια. Μάλιστα. Θα περάσουν στα προηγούμενα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια δυνατότητα για μειωμένη να πάρει, επειδή είναι πολλά τα έτη? Όχι, γιατί έχει διακόψει. Δεν έχει ενεργή ασφαλιστική σχέση. Θα ήθελε την τελευταία πενταετία, πριν από τα 62, να εργάζεται και να ασφαλίζεται ή έστω να έχει ένα χρόνο επιδοτούμενη ανεργία. Οπότε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, έχει σταματήσει από το 2001. Είναι άνεργη, μόνο μακροχρόνια άνεργη από το 2002. Ναι, ναι, χρειάζεται επιδοτούμενη ανεργία όμως για να μπορέσει να μετρήσει. Ακριβώς. Δυστυχώς. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Καλή χρονιά να έχουμε. Κυρία Χρυσάνθη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, σας ακούμε. Δεν θέλω να με βγάλετε στον αέρα. Πείτε μας, κυρία Χρυσάνθη. Όχι. Δεν παρακαλώ θέλω να με βγάλετε στον αέρα. Παρακαλώ οι συνεργάτες μου να κρατήσουν την ερώτηση. Δεν θέλει να βγει να τα πει εδώ στον αέρα, κυρία Χρυσάνθη. Κρατήστε την ερώτηση να την απαντήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ την τηλεθεατριά μας.
Κατερίνα μου, πάμε να δούμε εταιρείες διαχείρισης, τι γίνεται και βεβαίως τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες. Όταν θέλουν μπορούν να διαπραγματευτούν, δεν μπορούν, πρέπει, υπάρχει κάποιο υπαρκτό πρόσωπο που μπορώ να έρθω να κάνω ένα γραπτό αίτημα να επικοινωνήσω. Λοιπόν, Σοφία μου, όταν το δάνειο έχει πάει σε κάποια εταιρεία διαχείρισης, τα πράγματα ξεκινάνε να είναι πάρα πολύ δύσκολα όταν μιλάμε για ένα στεγαστικό δάνειο με πράγματι εξασφάλιση. Με λίγα λόγια, όταν έχει προσημειωθεί ένα ακίνητο και όταν υφίσταται ακίνητη περιουσία, οι συγκεκριμένες εταιρείες ακολουθούν μία πολύ επιθετική στάση απέναντι στο δανειολήπτη. Άρα, εφόσον έχει κοκκινήσει το δάνειο και εφόσον έχει περάσει, το βλέπουμε αυτό, έρχεται μία επιστολή όπου αναφέρεται ότι πλέον το συγκεκριμένο δάνειο το διαχειρίζεται μία συγκεκριμένη εταιρεία. Εκεί λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε, ξεκινάμε λοιπόν κάνοντας μία πρόταση στη συγκεκριμένη εταιρεία προκειμένου να ρυθμίσουμε το δάνειό μας. Πριν βεβαίως φτάσουμε στο σημείο να έχουν έρθει, όπως το έχουμε ξαναπεί, οι διαταγές πληρωμής, η κατάσχεση και μετά ο πληστηριασμός. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν αυτό που πρέπει να προσκομίσουμε είναι τα εισοδήματά μας, καθώς επίσης και τι περιουσία έχουμε βάσει του Ε9 και του ΕΝΦΙΑ το οποίο θα προσκομίσουμε. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δικηγόρος μας να δει τι ορίζει η δανειακή σύμβαση που είχαμε υπογράψει με την τράπεζα, εφόσον υφίσταται η συγκεκριμένη τράπεζα ή αν μιλάμε για τις τράπεζες οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον, αλλά έχουμε εμείς στα χέρια μας τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση. Αν δεν την έχουμε, είναι πολύ σημαντικό να τη δώσουμε στο δικηγόρο μας αφού έχουμε κάνει πρώτα αίτηση. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε τους όρους που είχαμε υπογράψει, διαβάζουμε τα επιτόκια που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και από εκεί και ύστερα αποφασίζει ο δικηγόρος τι πρόταση θα κάνει στην συγκεκριμένη εταιρεία. Εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ συχνά μία στάση η οποία η συγκεκριμένη εταιρεία θα ζητάει συνέχεια και άλλα και άλλα και άλλα χρήματα από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εκεί λοιπόν θέτουμε όλο μας το όπλο στάσιο, δηλαδή αναφέρουμε τι ακριβώς ορίζει η σύμβαση. Mm-hmm. Αν δεν έρθουμε σε κάποια συμφωνία, μπορούμε να στείλουμε και ένα εξώδικο αναφέροντας τις παράνομες ουσιαστικά διεκδικήσεις που έχει το συγκεκριμένο fund ή η συγκεκριμένη εισπρακτική εταιρεία ή εταιρεία διαχείρισης. Και σε καμία περίπτωση δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Όταν δεν μπορέσουμε να ρυθμίσουμε, το πιθανότερο είναι ότι το επόμενο βήμα και πολύ άμεσα είναι να έρθει διαταγή πληρωμής. Δηλαδή, η συγκεκριμένη εταιρεία θα στείλει σε δικηγορικό γραφείο ώστε να ξεκινήσει την δικαστική διεκδίκηση. Και μετά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σε σχέση με όταν είμαστε στην αρχή αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό πάντα λέμε, Σοφία, ότι όταν βλέπουμε ότι μειώνεται ο μισθός μας, ότι πλέον δεν έχουμε τα εισοδήματα που είχαμε, τότε τρέχουμε στην τράπεζα. Δεν τρέχουμε αφού έχουμε κοκκινήσει. Και είχαν γίνει και εκείνα τα εγκλήματα, όπου ακόμα και τις περισσότερες φορές δεν ήταν δικηγόροι αυτοί που προέτρεπαν τον κόσμο, κοκκινήστε το δάνειό σας, δεν πειράζει, εκεί θα μπορέσετε να διαπραγματευτείτε, εκεί θα μπορέσετε να μπείτε στον νόμο Κατσέλη, θα μπορέσετε να προστατεύσετε την πρώτη κατοικία σας. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι διαγραφή όταν δεν υπάρχει πράγματι εξασφάλιση. Βεβαίως, αν έχεις πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο και δεν υπάρχει περιουσία, πολλές φορές κάνουμε και 90% κούρεμα. Άρα, είδατε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Μιλάμε με τον ειδικό, βλέπει τα εισοδήματά μας, εκεί φαίνεται και ο σωστός επαγγελματίας. Mm-hmm. Ποια είναι τα εισοδήματα, τι ενέργειες έχει κάνει η τράπεζα, τι ενέργειες έχει κάνει το φαντ και μετά αποφασίζει αν θα μπορέσει να γίνει διαγραφή ή όχι. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό το έτος και με αυτή την ευχή θα ήθελα να κλείσω, ότι επειδή έρχονται πάρα πολλοί πληστηριασμοί, έχουν δρομολογηθεί υπερβολικά πολλοί πληστηριασμοί και θα γίνουν ακόμα περισσότεροι, ρυθμίστε τα δάνειά σας και μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια. Ο κύριος Στυλιανός είναι ο τελευταίος τηλεθεατής για σήμερα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας, κυρία. Χρόνια πολλά να έχετε. Καλή χρονιά να έχετε όλοι. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Καλησπέρα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω την εγκατολόγο σας. Εγώ ήμουν ασφαλισμένος στο ΠΕΒΕ 29 χρόνια. Μάλιστα. Και έκανα διακοπή το 2011 και έκτοτε είμαι άνεργος. Θέλω να ρωτήσω, για να πάρω σύνταξη τα 62 τώρα που έχω κλείσει ήδη, μου είπαν ότι θα έπρεπε τα 5 τελευταία χρόνια να είχα από 3 μήνες κατέτος ένσημα. Αυτά δεν μπορώ να τα εξαγοράσω.
Δεν μπορείτε να εξαγοράσετε. Να ρωτήσω όμως αν είχατε και ένσημα στο ΙΚΑ πριν. Στο ΙΚΑ είχαν 2 χρόνια. Έστω μία μέρα εργασίας αν είχατε, ναι, θα μπορούσατε να πάρετε στα 62, αρκεί να είχατε ασφαλιστεί για 100 ημέρες την τελευταία πενταετία. Ναι. Δυστυχώς στα 67. Α, μάλιστα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εξαγοραστούν αυτή η πενταετία. Όχι. Όχι. Δεν μπορούμε να τα εξαγοράσουμε. Το έχουμε ζητήσει, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Είναι άδικο γιατί ο κόσμος μένει άνεργος μετά τα 55. Βέβαια. Θα έπρεπε να εξαγοράζονται οι προϋποθέσεις. Σοφία μου, το έχουμε πει εδώ πολλές φορές για την μειωμένη σύνταξη, τα ανά 100. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Μάλιστα. Και δεν μπορούμε. Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εμείς, που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.